Θα συζητήσουμε με τον Διευθυντή του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, κύριο Νίκο Ρωμανό, που έχω την τιμή και τη χαρά να τον έχω στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Ρωμανέ. Καλημέρα, κυρία Σαμολαδά. Καλημέρα στους ακροατές μας. Θα ήθελα να αρχίσουμε τη συζήτησή μας με τα όσα εκτυλίχθηκαν με αφορμή τον εορτασμό της επετείου για το Πολυτεχνείο. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο σας για τις δράσεις που οργάνωσαν τα κόμματα της αριστεράς, αλλά και για την αντίδραση της αστυνομίας. Καταρχάς, να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι γελίο την ίδια ώρα που κουνάνε το δάχτυλο για τις μονάδες εντατικής θεραπείας, για το σύστημα υγείας και που δήθεν αγωνίζονται και κάνουν και προτάσεις για να λυθούν ζητήματα τα οποία ταλανίζουν την ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή, την ίδια ώρα να καλούν τον κόσμο να κατέβει σε συγκεντρώσεις. Καταλαβαίνετε ότι όχι απλώς δεν επιδεικνύουν ατομική ευθύνη, αλλά ουσιαστικά κάνουν τα πάντα για να αυξήσουν τη διάδοση του ιού. Αυτό από μόνο του νομίζω ότι καθιστά αυτά τα κόμματα που λειτουργήσαν έτσι και είναι συγκεκριμένα, είναι το ΚΚΕ, είναι ο κύριος Βαρουφάκης και είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ που προσπάθησε λίγο να πατήσει και στις δύο βάρκες, αλλά επί της ουσίας έκλεισε το μάτι και στην πλευρά ΚΚΕ Βαρουφάκη, για να μην πω ότι συμμετείχε από κοινού σε πολλές δράσεις. Λοιπόν, αυτά τα κόμματα νομίζω ότι τα κρίνει εκτός από τη δικαιοσύνη, γιατί έκαναν έκνομες ενέργειες. Εκτός από τη δικαιοσύνη και την αστυνομία που αντιμετώπισε σε πολλές περιπτώσεις τέτοιες δράσεις, τα κρίνει και η ίδια η κοινωνία. Από εκεί και πέρα, για να απαντήσω και επί της ουσίας στην αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων και στο τι είδαμε τελικά προχθές, νομίζω ότι το πρώτο που πρέπει να κάνει κανείς είναι να συγκρίνει την εικόνα που είχαμε προχθές με εικόνα αντίστοιχων ετών στο παρελθόν. Αντίστοιχων επαιτίων δηλαδή του Πολυτεχνείου. Ναι. Νομίζω ότι δεν συγκρίνεται η εικόνα. Θέλω να πω δηλαδή ότι το βασικό πρόβλημα που είχαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια ήταν οι μπαχαλάκηδες, οι οποίοι ούτε καν έκαναν την εμφάνισή τους φέτος και προφανώς αυτό δεν έγινε τυχαία. Έγινε με μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά της αστυνομίας που προηγήθηκε και που εντάχθηκε και κατά τη διάρκεια της μέρας, όλη τη διάρκεια της μέρας και της νύχτας. Άρα λοιπόν το ένα κομμάτι το καθάρισε η ελληνική αστυνομία. Το δεύτερο κομμάτι που έχει να κάνει κυρίως με αυτά τα κόμματα που σας προανέφερα, με φοιτητικούς συλλόγους, με συνδικαλιστικούς συλλόγους και το καθεξής, υπήρξαν συγκεκριμένα σημεία όπου δημιουργήθηκε πρόβλημα και μικρής χρονικής διάρκειας. Σας θυμίζω ότι όλα αυτά τα κόμματα και όλοι αυτοί οι οποίοι μιλούσαν για χούντα τη Δευτέρα προετοιμάζονται να κατέβουν κατά χιλιάδες όλες τις πόλεις της Ελλάδας. Ούτε αυτό το είδαμε. Περιμένατε να ανταποκριθούν περισσότεροι πολίτες στο άτυπο αυτό κάλεσμα των κομμάτων για συμμετοχή στις συγκεντρώσεις, δηλαδή? Στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, είδαμε 200-250 άτομα. Ναι, αυτό λέω. Δηλαδή, σε σχέση με αυτό για το οποίο απειλούσαν ότι θα γίνει και το οποίο προετοιμάζονταν ότι θα γίνει, αυτό το οποίο είδαμε δεν είχε καμία σχέση. Και επαναλαμβάνω, δεν είχε καμία σχέση όχι γιατί ξαφνικά τους έπιασε η ευαισθησία, αλλά γιατί η αστυνομία προετοιμάστηκε κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποτρέψει τέτοιες εικόνες. Πράγματι, είχαμε κάποιες κακές στιγμές στην Αθήνα. Είχαμε δηλαδή 200 άτομα που βγήκαν από το μετρό με χαρτί ότι πάνε σε ένα νοσοκομείο. Εγκλωβίστηκαν εκεί από την αστυνομία, δεν προχώρησαν, δεν έγινε πορεία στο Πολυτεχνείο όπως υπόσχονταν και διαλύθηκαν μέσα σε 15 λεπτά. Και είχαμε μία προσπάθεια να κάνουν κανονική πορεία στο κέντρο της Αθήνας, η οποία διαλύθηκε επίσης από την αστυνομία με τα νόμιμα μέσα και με πάρα πολλές συλλήψεις και προσαγωγές. Κύριε Ρωμανέ, δεν έχω εικόνα για τη Θεσσαλονίκη, αλλά φαντάζομαι ότι αντίστοιχη ήταν και η εικόνα στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Θα σας πω για τη Θεσσαλονίκη. Εγώ η μόνη εικόνα που έχω κρατήσει από την Αθήνα είναι αυτή που είναι οι δύο αστυνομικοί με τον Μεσήλικα, που τον πιάνει ο ένας αστυνομικός από το λαιμό, και θα ήθελα μια απάντηση για αυτή την εικόνα. Όσον αφορά στη Θεσσαλονίκη, η εικόνα είναι διαφορετική, θα σας την περιγράψω λίγο αργότερα. Εγώ αυτό που δεν μπορώ να κατανοήσω είναι πως ενώ έχουμε μια πολύ σοβαρή υγειονομική κρίση, πεθαίνει κόσμος δηλαδή, πεθαίνει κόσμος στα σπίτια, στα νοσοκομεία, έχουν γεμίσει τα νοσοκομεία, πως είναι δυνατόν να χρειάζεται η οποιαδήποτε κυβέρνηση να βγάλει απαγόρευση συγκεντρώσεων όταν μιλάμε για τα αυτονόητα, όταν μιλάμε ότι έχουν κλείσει καταστήματα, επιχειρήσεις, έχει σταματήσει ένα μέρος της ζωής σε όλα τα επίπεδα και πρέπει να μιλήσουμε για τα αυτονόητα, να πούμε ότι απαγορεύεται να μαζευτούμε. Αυτό υπογραμμίζει την υποκρισία, για να μην πω τίποτα χειρότερο, των κομμάτων που έκαναν καριέρα δήθεν με σημαία την κοινωνική ευαισθησία, το κοινωνικό σύνολο και την κοινωνία, και κάνουν
και ανταγωνίστηκαν προχθές, και όχι μόνο προχθές, για να είμαστε ειλικρινείς, για την πιο αντικειμενική συμπεριφορά. Γιατί αυτό έγινε. Ναι, γιατί αυτό ήταν καταπάτηση της δημοκρατίας. Αυτό είναι καταπάτηση της δημοκρατίας. Αυτό είναι καταπάτηση της δημοκρατίας. Γιατί η δημοκρατία προϋποθέτει καταρχάς να ζεις και προϋποθέτει επίσης και έχει ως θεμέλιο λίθο την ατομική ευθύνη. Η δημοκρατία χωρίς ατομική ευθύνη δεν υπάρχει. Λοιπόν, αυτά τα κόμματα ουσιαστικά στραγγάλισαν και την ατομική ευθύνη και κάναν τα πάντα για να πάνε κόντρα στο μήνυμα ζωής που πρέπει να περνάμε αυτές τις μέρες και στον αγώνα για ζωή. Δηλαδή, όταν στις μέσα άνθρωποι αγωνίζονται για να σώσουν ζωές, το Κουκουέ, ο Βαρουφάκης και ο Τσίπρας αγωνίστηκαν για να στείλουν περισσότερο στις ΜΕ. Αυτό είδαμε προχθές. Βέβαια, δεν έχω καταλάβει γιατί πρέπει να γίνονται επεισόδια στην επέτειο του Πολυτεχνείου. Τα επεισόδια έγιναν πριν από 47 χρόνια. Γιατί πρέπει μέχρι σήμερα να συνεχίζουμε να γίνονται επεισόδια? Γιατί πρέπει να τραυματίζονται άνθρωποι σε μια τέτοια επέτειο? Αυτό δεν αλλάζει. Έγινε τότε, πριν από 50 χρόνια. Έχει αλλάξει τώρα ο τρόπος διεκδίκησης. Αλλά ερχόμαστε και στη Θεσσαλονίκη, κύριε Ρωμανέ. Πραγματικά περίπου 200-250 άτομα που δεν είναι οι μπαχαλάκηδες. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ήταν επωνύμως εκεί πέρα και επειδή η Θεσσαλονίκη είναι και μια μικρή πόλη, μπορώ να σας πω ότι τελικά οι ένστολοι με τους διαδηλωτές πιθανόν να γνωρίζονται κιόλας. Οι οποίοι με έναν τρόπο παραβίασαν βέβαια τα μέτρα, εφόσον συγκεντρώθηκαν και έκαναν μια σχετική πορεία και μαζεύτηκαν τόσοι, με έναν όμως τρόπο κάπως διατηρούσαν τις αποστάσεις μεταξύ τους και σίγουρα φορούσαν μάσκες. Από την άλλη πλευρά, είδαμε την αστυνομία να τους περικυκλώνει επί της οδού Τσιμισκή και να τους τριμώχνει. Σας μιλάω ειλικρινά, το έβλεπα σε απευθείας μετάδοση όλο όπως έγινε η επιχείρηση και εκεί κατάλαβα ότι το πρόβλημα δεν ήταν μόνο των διαδηλωτών, ήταν και το πρόβλημα και της αστυνομίας. Η αστυνομία καταρχάς είχε εντολή και ορθώς να μην επιτρέψει να γίνουν πορείες. Ένας τρόπος λοιπόν, ο πρώτος τρόπος με τον οποίο ανακόβεις μια πορεία είναι πράγματι να μην γίνει. Να κυκλώσεις το πλήθος, να δημιουργήσεις δηλαδή ένα φράγμα για να μην μπορεί να προχωρήσει η πορεία. Στη συνέχεια τη διαλύεις με τα νόμιμα μέσα που είναι το νερό, καταρχάς οι συστάσεις, μετά το νερό και τα χημικά. Και αυτό ξέρω ότι έγινε σε όλη την Ελλάδα, σίγουρα έγινε στην Αθήνα και από ό,τι καταλαβαίνω μέχρι κάποιο σημείο έγινε και στη Θεσσαλονίκη. Από εκεί και πέρα, για να απαντήσω στην ουσία του ερωτήματός σας για τις διεκδικήσεις και τον τρόπο που ουσιαστικά εντός εικόνα εορτάζουμε ή τιμούμε τέλος πάντων αυτή την επέτειο, ο λόγος για τον οποίο είναι τελείως διαστρεβλωμένος, όχι μόνο η ουσία είναι διαστρεβλωμένη της επετείου, αλλά και ο τρόπος που τιμείται αυτή η επέτειος, οφείλεται στο γεγονός ότι κάποιοι έχτισαν καριέρες πολιτικές πάνω σε αυτή την επέτειο, διαστρεβλώνοντας το μήνυμά της και περνώντας ένα μήνυμα λίγο πολύ κάθε χρόνο, ότι δήθεν πρέπει να κάνουν τη μέγιστη δυνατή ανυπακοή, γιατί δήθεν ακόμα υπάρχει ζήτημα με τη δημοκρατία στη χώρα. Οι μόνοι που έχουν ζήτημα με τη δημοκρατία είναι αυτοί οι οποίοι λειτουργούν έτσι. Δεν υπάρχει κανείς άλλος που να έχει ζήτημα με τη δημοκρατία σε αυτή τη χώρα. Ναι, δεν είδα βέβαια από αυτούς που ήταν πρωτεργάτες στο Πολυτεχνείο τότε να εμφανίζονται προχθές. Γιατί και αυτό πρέπει να το σημειώσουμε. Αλήθεια και είναι αυτό. Ναι. Γιατί πράγματι αυτοί οι οποίοι ήταν πραγματικά πρωτεργάτες, ή εν πάση περιπτώσει πολλοί από αυτούς, δεν έκαναν καριέρα πάνω σε αυτό. Το Πολυτεχνείο ανήκει σε όλους τους Έλληνες, δεν ανήκει μόνο σε ένα κομμάτι του ιδεολογικού φάσματος. Επί δεκαετίες είχαμε συνηθίσει και θεωρούσαμε δεδομένο ότι πρέπει να τιμάται μόνο από ένα κομμάτι του ιδεολογικού φάσματος, ότι πρέπει να το κάνουν σημαία μόνο κάποιοι, οι οποίοι το έκαναν σημαία και ξαναλέω έκαναν καριέρες πάνω σε αυτό. Αυτό είναι η πλήρης διαστρέβλωση. Και αν θέλετε, υποτιμά και τη μνήμη αυτών των ανθρώπων που έδωσαν τη ζωή τους για τη δημοκρατία, αλλά και το ίδιο το μήνυμα της ημέρας. Ναι. Κύριε Ρωμανέ, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Χρυσοχοίδης, προειδοποίησε ήδη από προχθές πως δεν θα επιτρεπούν συγκεντρώσεις στις 6 Δεκέμβρη για τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου. Πιστεύετε ότι θα αποφευχθούν αυτή τη φορά ή θα είναι ακόμη μεγαλύτερες σε όγκο και ένταση? Θεωρώ ότι αν κάτι έδειξε η προχθεσινή ημέρα, που είναι ότι κανείς σε αυτή τη χώρα δεν έχει ασυλία και δεν υπάρχουν πολίτες δύο κατηγοριών έναντι του νόμου, πολύ περισσότερο και με πολύ μεγαλύτερη ευκρίνεια θα περάσει το ίδιο μήνυμα στην επέτειο του Γρηγορόπουλου. Οι πολιτικές πάντως κόντρες για τις προχθεσινές εκδηλώσεις δημιούργησαν πρόβλημα και στη διοίκηση του Δήμου Αθηναίων. Είδαμε χθες τον κύριο Μπακογιάννη να ζητά την παρέτηση της Αλεξίας Εύερτ από τη θέση της αντιδημάρχου. Και θα ήθελα ένα σχόλιο σας γι' αυτό. Εντάξει, η κυρία Εύερτ χρησιμοποίησε ίσως μια έτσι πιο ακραία έκφραση για να αποτυπώσει βέβαια κάτι στο οποίο εντάξει, είναι μεγάλη συζήτηση
και δεν νομίζω ότι επί της ουσίας, δηλαδή του να καταδείξεις την υποκρισία αυτού του χώρου και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσε, διαφωνεί κανείς. Από εκεί πέρα, προφανώς, ο τρόπος με τον οποίο το αποτύπωσε η κυρία Βερτή ήταν ακραίος. Ο κύριος Μπακογιάννης είναι ένας άνθρωπος που είναι πάντα υπέρ της συνένεσης και το έχει κάνει σημαία αυτό στην πολιτική του διαδρομή και το πρεσβεύει έτσι, πολύ ενεργητικά. Άρα λοιπόν νομίζω ότι λογικό ήταν σε ένα βαθμό αυτό που είδα. Λοιπόν, για να κλείσουμε τη συζήτηση με το Πολυτεχνείο, εγώ έχω πει από χθες την άποψή μου ότι αυτά που συνέβησαν είναι ασέβεια προς τους νεκρούς και του Πολυτεχνείου αλλά και του COVID. Και προς τους υγειονομικούς υπαλλήλους που αγωνίζονται. Καλά, δεν το συζητάμε. Και προς τους πολίτες που έχουν αυτοπεριοριστεί, διακινδυνεύοντας την επόμενη μέρα να τους βρει να πεθαίνουν από την πείνα εξαιτίας της οικονομίας. Η Θεσσαλονίκη, κύριε Ρωμανέ, βρίσκεται στο κόκκινο της πανδημίας, ενώ πιέσεις δέχονται και άλλες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Πιστεύετε ότι θα αντέξει το σύστημα υγείας και πόσο προετοιμασμένη είναι η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει συνθήκες πραγματικού κόκκινου συναγερμού? Καταρχάς, πράγματι, όλη η Βόρεια Ελλάδα είναι πολύ πιεσμένη, όπως είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε το μεγαλύτερο κομμάτι του κόσμου, του πλανήτη μας. Βρισκόμαστε στην κορύφωση του δεύτερου κύματος της πανδημίας, ένα δεύτερο κύμα που βλέπετε ότι είναι πολύ πιο άγριο, να το πω έτσι, από το πρώτο. Μέχρι στιγμής βλέπετε ότι διαρκώς μπαίνουν στη φαρέτρα νέα όπλα για να αποφύγουμε εικόνες σαν αυτές που είδαμε σε άλλες χώρες. Μέχρι στιγμής το έχουμε καταφέρει, πάντα στο όριο, αλλά το καταφέρνουμε. Θεωρώ ότι έτσι θα συνεχίσει και τις επόμενες μέρες, με την ελπίδα ότι βρισκόμαστε σε μια κορύφωση και σιγά σιγά θα αρχίσει η πτώση των στατιστικών δικτών που δείχνουν τους διασωληνωμένους και το καθεξής. Ούτως ώστε δηλαδή να πάρει μια ανάσα το σύστημα υγείας και να πούμε ότι περάσαμε τα δύσκολα και αρχίζει σιγά σιγά να φαίνεται το φως στην άκρη του τούνελ. Ναι. Τα νοσοκομεία όμως φαίνεται ότι ασφυκτιούν. Τι θα γίνει? Πράγματι, ακριβώς επειδή, όπως είπα, είναι σε ένα σημείο δύσκολο τα νοσοκομεία, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά για να είμαστε ειλικρινείς, εθνικό είναι το σύστημα υγείας. Άρα υπάρχει αναδιάταξη δυνάμεων ώστε να ενισχυθούν περιοχές που έχουν πρόβλημα και υπ' αυτή την έννοια η πίεση είναι συνολική. Από εκεί και πέρα, αυτό που συμβαίνει από την πρώτη μέρα είναι να ενισχύονται με προσωπικό, αυτή τη στιγμή βλέπετε και από άλλες περιοχές, να ενισχύονται, να δημιουργούνται νέες ΜΕΘ, να υπάρχει αναδιάταξη δυνάμεων και στο κομμάτι του εξοπλισμού στα νοσοκομεία από τμήματα που έχουν λιγότερη ανάγκη να κατευθύνεται σε ΜΕΘ και να δημιουργούνται ΜΕΘ COVID. Αυτή είναι η λογική, αυτό γίνεται σε όλο τον κόσμο, αυτό γίνεται με πολύ μεγάλη δυναμική και στην Ελλάδα, ακριβώς για να προλάβουμε αυτό που όλοι φοβόμαστε. Και νομίζω ότι τελικά θα τα καταφέρουμε. Φυσικά σε αυτό μεγάλη συνεισφορά θα έχουμε και εμείς, ο καθένας ξεχωριστά, ούτως ώστε να μην αυξάνονται αυτοί οι οποίοι χρειάζονται θεραπεία και διασωλήνωση. Ναι. Εχθές το ρεπορτάζ έδειξε ότι στον σταθμό των τρένων στη Θεσσαλονίκη έχουν φτάσει κλινάμαξες, ή για να το πω όπως και οι ίδιοι το διατυπώνουν, ειδικά διαμορφωμένα βαγόνια για να μεταφέρουν ασθενείς. Το ξέρετε? Ναι, το είδα και αυτό. Ξέρω ότι υπάρχουν πολλά plan B, να το πω plan B, plan C κτλ. Για πράγματα τα οποία μπορούν να τίθεται σε εφαρμογή σε περίπτωση που εξαντλούνται οι δυναμικές των μέχρι τώρα εφαρμοσμένων σχεδίων. Άρα γι' αυτό εκφράζω την βεβαιότητα ότι δεν θα χρειαστεί να δούμε εικόνες, γιατί αυτός είναι ο τελικός στόχος. Προφανώς θα βρεις εντός εισαγωγικών πρόχειρες λύσεις για να αποφύγεις αυτά που κανείς δεν θέλει να δει, και αυτό το στόχο θεωρώ ότι θα τον πετύχουμε. Δηλαδή, εν ολίγης, προφανώς δεν είναι μόνο οι μόνιμες ΜΕΘ που δημιουργούνται στα νοσοκομεία. Από εκεί και μετά θα χρειαστεί να καταφύγεις σε όποια λύση μπορέσεις, που ξαναλέω ότι αυτές οι λύσεις υπάρχουν σε συγκεκριμένα στρατηγικά σχέδια που έχουν διαμορφωθεί από την πρώτη μέρα της πανδημίας, δηλαδή από το χειμώνα, όχι τώρα. Και νομίζω ότι έτσι κινούμαστε, με στόχο βέβαια όσο μπορούμε να αποφύγουμε, ξαναλέω, αφενός το να υπάρχει κόσμος που να χρειάζεται βοήθεια και να μην την έχει, και αφετέρου το να δούμε εικόνες Ιταλίας. Ναι, τώρα έχουν και τη σύσκεψη σε λίγη ώρα με υπό τον Πρωθυπουργό ή ειδικοί. Ακούγεται για ακόμη σκληρότερο lockdown και κλείσιμο των χερσαίων συνόρων.
Ναι, αυτό ξέρω ότι είναι κάτι το οποίο έχει πέσει στο τραπέζι. Θα δούμε βέβαια και τις ανακοινώσεις. Γιατί πράγματι ένα από τα προβλήματα, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, είναι οι εργάτες γης, οι οποίοι έρχονται από άλλες χώρες που έχουν, αν θέλετε, και διαφορετικά πρωτόκολλα που πιθανόν να μην είναι τόσο αυστηρά και έχουν και μεγαλύτερο πρόβλημα, με την έννοια ότι μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερη διασπορά που δεν καταγράφεται και όλο mm-hmm. στον βαθμό που θα έπρεπε. Mm-hmm. Άρα αυτό καταλαβαίνετε ότι σε μία προσπάθεια που γίνεται δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερη mm-hmm. πίεση. Ο επιχειρηματικός κόσμος αγωνιά ενώπιση των Χριστουγέννων, καθώς αυτή την περίοδο κάποια καταστήματα κάνουν ακόμη και το 50% του ετήσιου τζίρου τους. Ποιο σενάριο θεωρείτε πιο κοντά στην πραγματικότητα όσον αφορά την επανεκκίνηση της αγοράς, κύριε Ρωμανέ? Θα ξεκινήσω με το κλισέ ότι προφανώς εξαρτάται και αυτό από εμάς σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή από το πώς θα τηρηθούν τα μέτρα μέχρι να μπορούμε να πούμε ότι είναι έτοιμη να ξανανοίξει η αγορά. Μπορούμε να τα φέρουμε, αυτή τη στιγμή ή γρηγορότερα ή αργότερα. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι αυτή η εβδομάδα που διανύουμε, ίσως και οι αρχές της επόμενης, είναι πολύ κρίσιμες, προκειμένου ακριβώς να δούμε πώς αποτυπώνεται όλη αυτή η συνολική προσπάθεια στα νούμερα, για να μπορούμε να σχεδιάσουμε ή να βάλουμε σε εφαρμογή το σχέδιο που υπάρχει για το επόμενο στάδιο. Και είμαι εκφύσεως αισιόδοξος και θεωρώ ότι, αν μη τι άλλο, το πυρήνα των εορτών θα μπορέσουμε να το περάσουμε με μια σχετική κανονικότητα. Ναι, πάντως παρά τα τεράστια προβλήματα που έχει απέναντι τη συγκυβέρνηση, βλέπουμε σε μια ακόμη δημοσκόπηση αυτή της Opinion να προηγείται με ισχυρό προβάδισμα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη να είναι ψηλά στις θετικές γνώμες. Φαντάζομαι ότι αυτό κάτι σημαίνει για τη Νέα Δημοκρατία και για την κυβέρνηση. Σημαίνει αυτό που νομίζω ότι βλέπει όλος ο κόσμος. Αφενός ότι έχει μια αντιπολίτευση που, όπως αποδείξαμε και στο πρώτο μέρος της κουβέντας, δεν έχει αφήγημα. Και αφετέρου ότι έχεις μια κυβέρνηση η οποία αντιμετωπίζει πρωτόγνωρες καταστάσεις, όχι πρωτόγνωρες για σήμερα, πρωτόγνωρες για τον αιώνα ολόκληρο, τις οποίες διαχειρίζεται με πολύ καλύτερο τρόπο από άλλες χώρες που είχαμε πρότυπα. Ναι. Και επειδή ακούω ότι αυτό ίσχυε στο πρώτο κύμα αλλά τώρα δεν ισχύει, πρώτον να σας πω ότι συνεχίζει να ισχύει συγκριτικά με τις άλλες χώρες. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πιέζεσαι ασφυκτικά κι εσύ, αλλά συγκριτικά με τις άλλες χώρες συνεχίζει να ισχύει και συνεχίζει να ισχύει και στο οικονομικό σκέλος των μέτρων. Εχθές διάβαζα άρθρο που έλεγε το παράδειγμα της Ελλάδας για το πώς κατάφερε να αποτρέψει τη μεγάλη μείωση ανεργίας. Ναι, και υπάρχει και κάτι άλλο που πέρασε στα ψηλά γράμματα, η έκθεση των θεσμών στο πλαίσιο της 8ης αξιολόγησης, η οποία ανοίγει το δρόμο για τα 767 εκατομμύρια. Ακριβώς, και είναι ακριβώς στο ίδιο πλαίσιο και στην ίδια κατεύθυνση και η έκθεση, όπως είναι στην ίδια κατεύθυνση και στοιχεία που έρχονται για τις επενδύσεις από διεθνείς κατατάξεις και λίστες επενδύσεων, που βλέπουμε ότι η Ελλάδα κερδίζει θέσεις, ανεβαίνει θέσεις σε αυτή τη φάση που είμαστε εν μέσω μιας πανδημίας, που όλες οι χώρες καταλαβαίνετε ότι είναι στα χειρότερά τους. Ναι. Και αυτό, αν θέλετε, συνδέεται και με την ενεργητική εξωτερική πολιτική και το ταξίδι του Πρωθυπουργού στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και με μια σειρά επενδύσεων που έχουμε δει εν μέσω πανδημίας να έρχονται στη χώρα μας, όταν επί 4 χρόνια τους ζητούσαμε να παριθμίσουν μια επένδυση και δεν μπορούσαν. Κύριε Ρωμανέ, σας ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα.